αρέσει εντωμεταξύ την κοράσα σου, την οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Πόσο σε άλλαξε η μητρότητα? Καταρχάς λάμπεις από ευτυχία, αυτό είναι εμφανές. Ναι. Αν με ρωτούσες πριν μερικά χρόνια, θα σου έλεγα ότι δεν γεννήθηκα για να γίνω μάνα. Τώρα θα σου πω ότι γεννήθηκα για να γίνω η μαμά της Χρύσας. Πραγματικά. Ουφ, να με συγκινήσει πάλι. Έτσι, όπως συγκινούμε. Τώρα, από πού να ξεκινήσω? Πες μου, πόσο σε έχει αλλάξει η μητρότητα, η ζωή σου, πώς είναι τώρα με το κοριτσάκι στο σπίτι, η καθημερινότητά σας? Κοίτα, συγκινούμε πάρα πολλά να μιλώ για την κόρη μου. Ναι. Γενικά, πού το έχω, είναι μόνο τώρα. Αφαιρούμε λίγο νεράκι, είναι Αντωνάκι μου, σε παρακαλώ. Είναι αυτό το ότι... Είναι υπερβολική αγάπη. Υπερβολική αγάπη, συγκίνηση. Ναι. Είναι αυτό το συνέστημα της μητρότητας που κρύβει μέσα της η κάθε γυναίκα, και όταν γίνει η μάνα το εξωτερικεύει και κάθε μια από εμάς διαφορετικά. Δηλαδή όλη αυτή η συγκίνηση, ναι. Χριστιανά μου, είναι μια ευτυχία και αγάπη. Ακριβώς. Αν με δεις καθημερινά πάω δουλειά, είμαι συνέχεια με ένα κινητό και παίρνω την τηλέφωνο να την βλέπω. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Χριστιανά μου... Συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα συναισθήματά μας πρέπει να τα εκφράζουμε. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ συγκινητικό θέμα. Ναι. Και είναι και το ότι εσύ γενικότερα... Πέρασες αρκετά δύσκολα στο παρελθόν. Θέλω να πιαστώ λίγο από τη λέξη. Ίσως γι' αυτό τα νιώθω όλα τόσο έντονα. Θέλω να πιαστώ από τη